Συνεχίζουμε που λες με το data project μας, όπου τώρα θα ασχοληθούμε με read, δηλαδή γενικώς θα κάνουμε διάβασμα και εκτυπώσεις από τη δομή μας. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε θα κάνουμε μια ριζική αναδόμηση του προγράμματος, γιατί τώρα που μάθαμε τις συναρτήσεις, πραγματικά οι συναρτήσεις είναι το εργαλείο το οποίο ιδίως για μεγαλύτερα προγράμματα είναι πάρα πολύ χρηστικό και είναι κάτι το οποίο βασικά είναι απαραίτητο. Οπότε μας λέει να αναδομήσουμε το πρόγραμμα του μαθήματος 10-8, ώστε να χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις, και ξεκινάει βεβαίως με μία main, εντάξει. Οπότε να ξεκινήσω από το πρόγραμμα το οποίο είχαμε φτιάξει την προηγούμενη φορά. Είχαμε φτιάξει εδώ ένα data structure, τέλος πάντων, το οποίο είναι μια λίστα με λεξικά που κάθε λεξικό περιέχει και τα data για ένα μαθητή. Και αμέσως μετά έχουμε φτιάξει εδώ ένα τέρμονα βρόγχο, ο οποίος τυπώνει στην αρχή το μενού. Και αμέσως μετά έχουμε φτιάξει την επιλογή 1, όπου με κάποιες λεπτομέρειες, τέλος πάντων, πηγαίνουμε και βάζουμε ένα καινούριο φοιτητή στη δομή μας, εντάξει. Οπότε αυτό εδώ θα το αναδομήσουμε και η πρώτη μας δουλειά είναι να πάμε να φτιάξουμε μία main. Ωραία, οπότε πηγαίνω και λέω ότι ορίζω τη main μου και αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα τσιμπήσω όλον αυτόν εδώ τον κώδικα και θα τον πετάξω ένα tab δεξιά, εντάξει. Στη συνέχεια, στο τέλος του προγράμματος θα καλέσω πια τη main και τώρα πλέον είμαστε έτοιμοι για δράση. Συνεπώς, η πρώτη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια συνάρτηση που να λέγεται print pupil και να παίρνει σαν ορισμένα pupil και να εκτυπώνει μορφοποιημένα το μαθητή. Αν γυρίσουμε πίσω στον κωδικά μας, θα παρατηρήσουμε ότι είχαμε κάνει το εξής: είχαμε κάνει τις ενέργειες για το διάβασμα. Το διαβάσαμε που λέει στο τέλος τον μαθητή, του χώσαμε και ένα ID και, εν πάση περιπτώσει, τον βάλαμε και στη λίστα. Και αμέσως μετά εδώ έχουμε αναλυτικά την εκτύπωση του μαθητή. Αυτές εδώ οι εντολές λοιπόν πρέπει να τις βάλουμε πρακτικά σε μία συνάρτηση την οποία θα την καλέσουμε. Μας προτείνει και ποια θα είναι η μορφή της. Οπότε πηγαίνω και βάζω print pupil με όρισμα το pupil, γιατί το pupil είναι και αυτό το οποίο έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Συνεπώς θα πάμε τώρα να ορίσουμε τις συναρτήσεις μας, να σεβαστώ λίγο τη δομή την οποία λέγαμε και στο μάθημα. Δηλαδή να πω ότι εδώ θα έχω ένα section για τα functions και επίσης ψηλά στον ημιτό θα βάλω ότι έχουμε τις καθολικές μεταβλητές, η οποία παρεπιπτόντως η μόνη η οποία επιτρέπεται είναι αυτή η δομή, έτσι, και τίποτα παραπάνω. Συνεπώς, φτιάξαμε τη main και τώρα θα πάω να ορίσω την συνάρτηση η οποία θα λέγεται print pupil, η οποία θα παίρνει σαν ορισμένα pupil και θα τον τυπώνει. Του χώνω αυτές εδώ τις εντολές τις οποίες θα χρειαστώ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία απολύτως τροποποίηση, εντάξει. Είναι μια χαρά και επίσης αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι στο τέλος εδώ έχω κάνει και την αντικατάστασή μου και του έχω πει να τυπώσει το μαθητή. Οπότε πάμε να του κάνουμε λίγο debugging, να δούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά μέχρι εδώ και πηγαίνω τώρα και του λέω τα εξής. Του λέω φτιάξε ένα μαθητή, μάλιστα, να δώσουμε random data τέλος πάντων και αμέσως μετά να πούμε ότι έχει και ID card. Και να δώσουμε και το ID card number, να πούμε ότι είναι και αυτό το 1. Και αυτό το οποίο κάνει, όπως βλέπεις, είναι ότι πηγαίνει και μου τυπώνει τα δεδομένα τα οποία έχει αυτός ο μαθητής. Θα κάνω άλλη μια εισαγωγή, να τσεκάρω λίγο τη λειτουργικότητα και θα βάλω 2 παντού. Θα πω ότι δεν έχει ID card. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα μπαγκάκι, το οποίο ίσως να το έχεις πιάσει εσύ, γιατί δεν του έκανα πολύ αναλυτικό debug την προηγούμενη φορά. Και μου λέει και error ID number, ας πούμε, στη γραμμή αυτήν εδώ. Εδώ και εδώ έχω κάνει ένα λαθάκι. Το λαθάκι που έχω κάνει είναι ότι έχω κάνει έλεγχο κλειδιού καρφωτά με τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπεται. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αυτό μάθαμε άλλωστε και στο μάθημα. Οπότε τώρα, αν το ξανατρέξω και να του κάνω ένα create και αμέσως μετά να του βάλω ένα data στο οποίο δεν θα έχει ID card, πράγματι μου τυπώνει το μαθητή. Θα του κάνω λίγο καλύτερα μορφοποιημένη την εκτύπωση, γιατί είναι λίγο αντιαισθητική έτσι. Και όσο το δουλεύουμε το πρόγραμμα μας παραπάνω, τόσο πιο όμορφο θα είναι. Δηλαδή θα αφήσω μερικά κενά για να είναι κάπως στοιχισμένα, αν θες, όλα αυτά, εντάξει. Να στοιχηθούν δηλαδή και να είναι κάπως πιο κομψή η εκτύπωση. Εδώ τώρα όσο παραπάνω δουλέψεις, εδώ νιώθεις και τη γοητεία της συνάρτησης. Με την έννοια δηλαδή ότι φτιάχνεις την print, την κάνεις όμορφη, το κάνεις να φαίνεται ωραίο και μετά όποτε θα καλείς τη συνάρτηση αυτή, η εκτύπωση θα είναι όλο ένα και ομορφότερη. Κατάλαβες, και αυτές οι αλλαγές βεβαίως θα είναι για οποτεδήποτε κάνουμε την εκτύπωσή μας. Ωραία, κάτι κατάφερα, το έκανα λίγο πιο κομψό όπως βλέπεις και τώρα πλέον είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε.
Πάμε στην επόμενη συνάρτηση, είναι η Create Pupil, η οποία θα δημιουργεί ένα μαθητή και θα ενημερώνει τη λίστα των μαθητών. Να θυμηθούμε λοιπόν στο προηγούμενο η version τέλος πάντων που είχαμε φτιάξει το πρόγραμμα, ότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν το εξής. Έτσι, πηγαίναμε και κάναμε τις ενέργειες που απαιτούνται για να φτιάξουμε ένα μαθητή. Και τώρα, όταν φτιάχνω μια συνάρτηση, προσπαθώ να σκεφτώ να είναι μια αυτόνομη ενέργεια. Εντάξει, δηλαδή θέλω να φτιάξω ένα μαθητή. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινάει και να κάνει τις εκτυπώσεις, να ζητάει από το χρήστη να βάλει τα data κτλ. Και μόλις με το καλό φτιαχτεί ο μαθητής και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θα πρέπει να τον τυπώνει. Αυτό είναι σαν πρόσθετη ενέργεια η εκτύπωση. Έτσι, η δημιουργία τι είναι? Είναι να πάρουμε τα data, να φτιάξουμε ένα καινούριο data, να το πετάξουμε μέσα στη λίστα και μετά εκεί πέρα να τελειώσει η ιστορία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα τσιμπήσω το κομμάτι της συνάρτησης, το κομμάτι του κώδικα που είχαμε γράψει την προηγούμενη φορά, εκτός από το κομμάτι της εκτύπωσης. Δηλαδή το κομμάτι της εκτύπωσης θα το παραλείψω για την ώρα. Παίρνω όλο το προηγούμενο κομμάτι λοιπόν και πάω να φτιάξω μια καινούργια συνάρτηση. Δες λίγο κάτι εδώ, στο PyCharm δηλαδή, ότι εδώ μια συνάρτηση που έχω ορίσει μπορώ να τη συμμαζέψω για να μην πιάνει πολύ χώρο και να με μπερδεύει. Και μπορώ και να το επεκτείνω. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα το συμμαζέψω αυτό λιγάκι για να μην πιάνει πολύ χώρο και μην μπερδεύει. Και θα πάω και θα βάλω τώρα αυτόν εδώ τον κώδικα. Θα τον κοπανίσω ένα tab δεξιά. Εντάξει, και στη συνέχεια θα πάω να ορίσω την Create Pupil. Η οποία δεν παίρνει ορίσματα βεβαίως, αλλά θα πρέπει να επιστρέφει πίσω το φοιτητή αυτόν που δημιούργησε για να τον τυπώσουμε μετά. Εντάξει, αυτή την προσέγγιση θα ακολουθήσω. Συνεπώς αυτά είναι πολύ ωραία και τα λοιπά, έτσι πηγαίνω και διαβάζω τα κολοκύθια μου και εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα με τα break και με τα continue, έτσι δεν ξέρω να συμφωνείς, γιατί τα break και τα continue αναφέρονται στο βρόγχο τον εξωτερικό τον οποίο έχουμε φτιάξει. Άκου τώρα να δεις, όταν θέλω να φτιάχνω ένα αντικείμενο πρέπει να επιστρέφω το αντικείμενο αυτό εφόσον φτιάχτηκε. Αν το αντικείμενο αυτό δεν φτιαχτεί για κάποιο λόγο από τη συνάρτηση, το πιο σωστό που πρέπει να επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε είναι να επιστρέψουμε το NaN, εντάξει. Το NaN ήταν μια ειδική τιμή η οποία στην ουσία συμβολίζει την ανυπαρξία κάποιου αντικειμένου. Άρα λοιπόν ή θα επιστρέψω το αντικείμενο ή θα επιστρέψω το τίποτα, εντάξει. Αλλά το τίποτα με την έννοια του NaN. Αυτό θα το μάθουμε καλύτερα και όλα σε επόμενα μαθήματα όταν θα κάνουμε το αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Αλλά για την ώρα, όταν λέει αυτός ότι αν θέλεις να συνεχίσεις, πηγαίνω και του λέω return none. Εντάξει, και με τον τρόπο αυτό σταματάει η εκτέλεση του προγράμματος και δεν χρειάζεται κιόλας να έχω και αυτό το stop. Εντάξει, δηλαδή το stop στο οποίο το πήγαινε στην επόμενη εντολή μπορεί πλέον να παραλυφθεί, γιατί ξέρουμε ότι το return σταματάει τελείως την εκτέλεση της συνάρτησης και επιστρέφει την τιμή none. Άρα λοιπόν εδώ κάνω την αναζήτησή μου κανονικά και αν ο χρήστης πληκτρολογήσει no, τότε επιστρέφω τον none με την έννοια ότι δεν φτιάχτηκε αντικείμενο. Αλλιώς συνεχίζει στα inputs του κανονικά, πηγαίνει και βάζει όλα τα στοιχεία, έχει φτιάξει το pupil στο τέλος. Επίσης βρίσκει το επόμενο ID, έχει φτιάξει το μαθητή, τον κάνει append στη λίστα. Εδώ στο σημείο αυτό λοιπόν θα πάμε και θα επιστρέψουμε τον pupil ο οποίος κατασκευάστηκε από όλη αυτή τη διαδικασία, εντάξει. Συνεπώς, πάμε τώρα πίσω στη main να τη συμμαζέψουμε. Ωραία, θα πάμε να φτιάξουμε έναν καινούριο μαθητή και θα καλέσουμε πλέον τη συνάρτηση Create Pupil, αλλά θα κρατήσουμε την επιστρεφόμενη τιμή σε μια μεταβλητή. Έτσι, δηλαδή λέω ότι το pupil είναι ίσο με το create pupil και εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι το pupil το οποίο μας έχει επιστραφεί να είναι ίσο με το NaN. Τώρα, είναι κάτι που δεν στο έχω μάθει βέβαια στο σημείο αυτό, θα το μάθουμε πάλι και αυτό αργότερα και ίσως θα πρέπει να το έχουμε αναφέρει τότε που κάναμε την αναφορά στο NaN. Παρ' όλα αυτά όμως, για να ελέγξουμε ότι κάτι είναι NaN, δεν μπορούμε να το γράψουμε με το ίσον, αλλά πρέπει να το γράψουμε με το is, εντάξει. Κράτα το αυτό, δεν πειράζει τώρα, θα το μάθουμε και πολύ πιο αναλυτικά, ούτως ή άλλως θα παίξει τεράστιο ρόλο αργότερα στα μαθήματα. Αν ο pupil λοιπόν is none, τότε αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πάμε ξανά στην επόμενη επανάληψη, έτσι το είχαμε σκεφτεί και την προηγούμενη φορά, οπότε πηγαίνω και του λέω continue. Αλλιώς, δηλαδή όλα πήγαν καλά και φτιάχτηκε ο καινούριος μαθητής, στην περίπτωση αυτή να πάμε και να του κάνουμε μια εκτύπωση, εντάξει. Κοίτα τώρα όμως πόσο πιο κομψή είναι η επιλογή 1 και πόσο πιο εύκολα διαβάζεται ο κώδικας με τις συναρτήσεις. Αυτό είναι το βασικό νόημα, έτσι. Έχουμε ένα μενουδάκι εδώ το οποίο το τυπώσαμε και αμέσως μετά, αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τέλος πάντων το 1, αμέσως μετά πηγαίνει και του βγάζει εδώ την εκτύπωση η οποία μόνο αφορά, αλλά εμείς σαν προγραμματιστές διαβάζουμε τον κώδικα πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω να το βλέπεις, έτσι.
δεν έχει αυτό το εκτενές μακρινάρι το οποίο κάναμε. Φτιάξαμε την αυτόνομη ενέργεια την οποία θέλαμε. Ιδού τώρα ο κώδικας πόσο πιο κομψός είναι και πόσο πιο κομψά διαβάζεται πλέον. Ωραία, debugging τώρα βεβαίως. Να πάμε να το κάνουμε το debugging, να κάνουμε το create pupil και αμέσως μετά να βάλουμε τα random data μας. Βάζω τα data, ας έχει και ID, του βάζουμε και το ID και προσέθεσε όπως βλέπεις τον μαθητή αυτόν εδώ και έβγαλε και αυτήν εδώ την εκτύπωση. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Τελειώσαμε, α όχι, έχουμε μια ακόμα, την next ID, η οποία επιστρέφει το επόμενο διαθέσιμο ID. Επειδή αυτό θα χρειαστεί σε αρκετές περιπτώσεις, αντί να καθόμαστε και να κάνουμε τον υπολογισμό μας, θα φτιάξουμε και εδώ μια συνάρτηση. Η next ID τη χρησιμοποιήσαμε μέσα στην create σε αυτό εδώ το κομμάτι, εντάξει. Δηλαδή, εδώ που πάμε και λέμε το pupil ID είναι αυτό το οποίο βρήκαμε. Στην ουσία, αυτό εδώ θα το φτιάξουμε και αυτό να είναι μια συναρτησούλα. Συνεπώς, πηγαίνω πάλι εδώ. Όπως βλέπεις, ορίζω τη συνάρτηση πάνω από το σημείο του κώδικα στο οποίο έχει χρειαστεί. Και θα την πω next ID. Δεν παίρνει κανένα όρισμα. Και αμέσως μετά θα κοπανίσω αυτόν εδώ τον κώδικα. Διαβάζει αυτό που λες τους τα IDs και φτιάχνει τη λίστα και στο τέλος θα πάμε και θα επιστρέψουμε το μέγιστο ID συν 1. Οπότε και αυτή εδώ η συνάρτηση είναι κομπλέ, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Να κάνουμε τη διόρθωση τώρα στην κλίση της συνάρτησης, δηλαδή στο σημείο αυτό εδώ. Θα κουρέψω αυτά τα κολοκύθια και αμέσως μετά θα πάω και θα του πω να μου τυπώσει το next ID. Εντάξει. Τώρα, για να του κάνω debugging και αυτό να το διαπιστώσω ότι όλα πάνε καλά, θα κάνω το εξής, θα βάλω μια προσωρινή εκτύπωση εδώ στα τελειώματα, δηλαδή όταν πηγαίνουμε και φτιάχνουμε ένα καινούριο μαθητή, θα πάω να του πω να τυπώσει στο τέλος όλη τη λίστα, να διαπιστώσω δηλαδή ότι όλα πάνε καλά. Του πατάω ένα play, θα πάω και θα φτιάξω τον καινούριο μαθητή, οπότε κοπανάω τα διάφορα. Να βάλουμε ότι έχει ID, του τα βάζουμε και αμέσως μετά βλέπουμε ότι τυπώνεται η λίστα κανονικά και στο τέλος της λίστας περιλαμβάνει name, surname και κολοκύθια και πατάτες και έχει και ID το οποίο είναι ίσο με το 1004 που είναι όντως το next συν 1. Άρα λοιπόν όλα καλά και με αυτό το σημείο και τελειώσαμε τώρα με το πρώτο κομμάτι της άσκησης. Πάμε στο δεύτερο. Τώρα να κατασκευάσουμε ένα υπομενού στην επιλογή 2 με τις εξής επιλογές. Να κάνουμε εκτύπωση του μαθητή, εκτύπωση όλων των μαθητών, αναλυτική και εκτύπωση όλων των μαθητών μόνο ονόματα, δηλαδή στο CRUD το οποίο λέγαμε, τώρα ασχολούμαστε πλέον εσείως με το R, με το read, όπου το read τώρα διαβάζουν τα δεδομένα με κάποιο τρόπο που θέλει ο χρήστης βασικά, αυτός μας έχει προσλάβει για να του βγάζουμε μια εκτύπωση και πηγαίνουμε εμείς και του υλοποιούμε τις εκτυπώσεις τις οποίες θέλει να κάνει αυτός, εντάξει, κάνοντας κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων μας. Οπότε εδώ θέλει ένα submenu με δύο επιλογές, με τρεις μάλλον επιλογές, πάμε να του το φτιάξουμε του καλού μας χρήστη. Και εδώ τώρα που έχω φτιάξει και λίγο κώδικα ακόμα, να κλέψω και τίποτα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συνεπώς πηγαίνω εδώ πέρα και κοπανάω και αυτό εδώ να είναι το sub menu τέλος πάντων, εντάξει. Το sub menu της εκτύπωσης, μπορεί να έχει και αργότερα κανένα sub menu. Και τώρα οι επιλογές που έχουμε εδώ είναι να εκτυπώσει έναν μαθητή συγκεκριμένο, συνεπώς του βάζουμε ένα print pupil. Αμέσως μετά, δεύτερη επιλογή θα είναι να τυπώσει, τι λέει, όλου των μαθητών. Οπότε πριν all pupils, ας πούμε, και να του πούμε ότι είναι με λεπτομέρειες. Και αμέσως μετά, εκτύπωση όλων των μαθητών, αυτή τη φορά μόνο με τα ονόματα. Συνεπώς, τσιμπάω αυτό εδώ, το κοπανάω εδώ και του γράφω ότι εδώ είναι μόνο τα ονόματα. Αυτά που λες, το φτιάξαμε αυτό εδώ και στη συνέχεια μας λέει να υλοποιήσουμε τη λειτουργικότητα ώστε να βγαίνει μήνυμα λάθος σε περίπτωση λάθους εξόδου. Συνεπώς εδώ να πάμε και να κάνουμε έναν αρχιτικό έλεγχο ότι αυτά τα οποία έβαλε ο χρήστης στην επιλογή του... Α, ναι, παρεπτώσεις να διαβάσουμε την επιλογή. Οπότε εδώ θα γράψω μια καινούργια μεταβλητή, πριν choice τη λέω. Θα μπορούσα να βάλω και την choice, αλλά καλό είναι να μην τα μπερδεύουμε, ξέρεις, δηλαδή άλλο πράγμα το choice θέλει να κάνει, άλλο πράγμα θέλει να κάνει το print choice, οπότε καλύτερα είναι να τα έχουμε λίγο καθαρά στο μυαλό μας. Συνεπώς πηγαίνω και κάνω τη μετατροπή σε ακέραιο, πιάνου πράγματος ενός προτρεπτικού μηνύματος, εντάξει, του λέμε να δώσει την επιλογή του και αμέσως μετά πηγαίνουμε και κάνουμε τη μετατροπή σε ακέραιο, εντάξει. Τώρα βέβαια, αν κάνουμε τη μετατροπή σε ακέραιο, δεν ξέρω αν έχει νόημα να ελέγξω αν είναι ψηφία, γιατί ψηφία θα είναι, αφού το μετέτρεψε σε ακέραιο θα κάνει τη μετατροπή, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα το κόψω λοιπόν αυτό και θα του κάνω έναν έλεγχο μετά, αν όντως δουλεύει, γιατί τώρα εδώ δεν είμαι σίγουρος.
Τέλος πάντων, αμέσως μετά αρχίζουμε τις επιλογές και λέμε αν το print choice είναι ίσο με το 1, τότε θα του βάλουμε για την ώρα να μην κάνει τίποτα. Δεύτερη περίπτωση είναι το print choice να είναι ίσο με το 2, επίσης να μην κάνει τίποτα. Και τρίτη και τελευταία περίπτωση είναι το print choice να είναι ίσο με το 3. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μας πει. Και τέλος, άλλη περίπτωση θα είναι να του βγάλουμε ότι έβγαλες λάθος είσοδο. Εντάξει, και να άμεσως μετά να του κάνουμε ένα continue, ας πούμε, και να ξανασυνεχίσει την επανάληψη. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, βέβαια δεν μου αρέσει πολύ αυτό το οποίο έχω κάνει, δηλαδή ότι έκανα κατευθείαν την μετατροπή σε ακέραιο. Εντάξει, οπότε θα το κάνω λίγο πιο αναλυτικά, μιας και τους δέκει εκφώνεις βασικά, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή θα πάρω λίγο την είσοδο την οποία έχει δώσει ο χρήστης και αυτό το οποίο θα κάνω θα του κοπανίσω πρώτα ένα, πώς διαλέγεται αυτό, ένα strip αριστερά και δεξιά να σβήσω τα κενά εφόσον υπάρχουν και αμέσως μετά θα πάω και θα του καλέσω την isDigit. Εντάξει. Αν λοιπόν είναι ψηφία αυτά τα οποία έχει βάλει ο χρήστης, τότε θα πάω και θα κάνω τη μετατροπή του print choice και θα κάνω τη μετατροπή του σε ακέραιο. Έχοντας την προηγούμενη τιμή του, εντάξει, δηλαδή προηγουμένως ήταν ένα string, του κάνω τη μετατροπή του σε ακέραιο και έτσι είμαστε εντάξει. Αλλιώς θα του βγάλουμε πάλι την εκτύπωση που θα του πούμε ότι ξέρεις κάτι, έβαλες λάθος κολοκύθι και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα continue, έτσι. Αυτά λοιπόν, τώρα ο κώδικας μου είναι πιο αναλυτικός όσον αφορά την είσοδο του χρήστη, νομίζω ότι είναι κομψότερο έτσι. Να το τρέξω πάλι, να διαπιστώσω ότι όλα πάνε καλά, μιας και το ζήτησα να κάνουμε πιο συστηματικό έλεγχο εδώ. Πατάω λοιπόν το print και στη συνέχεια μου βγάζει το submenu και πηγαίνω και του βάζω για παράδειγμα ένα string, εντάξει. Αυτό το οποίο μας έβγαλε είναι wrong input, πάρα πολύ καλά. Του βάζω πάλι το print, να του βάλω και έναν αριθμό ο οποίος είναι εκτός λίστας, wrong input, πάρα πολύ καλά, όλα πάνε καλά, τελειώσαμε και με αυτό εδώ το κομμάτι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την υλοποίηση των επιλογών, εντάξει, και συγκεκριμένα στην εκτύπωση μαθητή να ζητείτε από το χρήστη το ID και να εκτυπώνεται ο μαθητής. Τώρα που λες, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, δηλαδή να πρέπει να κάνω πρώτα μία αναζήτηση με κάποιο κριτήριο και αμέσως μετά να πρέπει να κάνω την εκτύπωση. Οπότε πάρα πολύ συχνά σε αυτά τα projects, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες συναρτήσεις οι οποίες κάνουν αναζήτηση, εντάξει. Συνεπώς θα πάω να φτιάξω πρώτα μία συνάρτηση τώρα, η οποία συνάρτηση θα κάνει αναζήτηση ενός μαθητή με βάση το ID του, εντάξει. Τη λέω search pupil by ID, ας πούμε, και αυτό το οποίο θα παίρνει σαν όρισμα θα είναι ένα pupil ID, έτσι, θα παίρνει δηλαδή ένα ID ενός μαθητή. Ωραία, τώρα με βάση τη δομή την οποία έχουμε φτιάξει θα πάμε σε κάθε ένα μαθητή τον οποίον έχουμε μέσα στη λίστα των μαθητών και αν το pupil ID το οποίο έχω πάρει σαν όρισμα απ' έξω είναι ίσο με το pupil, το πεδίο ID το οποίο έχει το συγκεκριμένο λεξικό, σημαίνει ότι το βρήκα, εντάξει, κάνω στην ουσία μια σηριακή αναζήτηση όπως λέμε. Τα ψάχνω ένα-ένα και στην περίπτωση αυτή θα πάω και θα επιστρέψω τον pupil. Σταματάει η συνάρτηση επί τόπου. Τώρα, αν το συγκεκριμένο ID δεν το βρει πουθενά, εντάξει, τότε στην περίπτωση αυτή θα πάω και θα του επιστρέψω πάλι τον none. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν αυτή η συνάρτηση τώρα είναι έτοιμη. Και αφού είναι έτοιμη μπορώ να πάω να τη χρησιμοποιήσω τώρα πλέον στο σημείο αυτό εδώ. Να του βγάλουμε τώρα του χρήστη να μας δώσει το ID και στη συνέχεια θα του κοπανίσω μια μετατροπή, θα του κάνω αναλυτική είσοδο τώρα εδώ και θα το αποθηκεύσω σε μια μεταβλητή την οποία θα την πω pupil ID. Το αποθήκευσα που λες, συνεπώς τώρα μπορώ να πάω και να καλέσω την συνάρτησή μου, έτσι, δηλαδή να πάω να καλέσω αυτή τη συνάρτηση, να τη σκοπανίσω σαν όρισμα αυτό το ID το οποίο διαβάσαμε από την είσοδο. Αν αυτό είναι ίσο με το none, σημαίνει ότι δεν το βρήκε, άρα θα πάω και θα του πω, θα του βγάλω ένα μήνυμα λάθος τέλος πάντων και θα του πω ότι ο μαθητής δεν υπάρχει με αυτό το ID, εννοείται, έτσι. Και αμέσως μετά τελειώσαμε με αυτήν εδώ την κολοκύθα. Α, ναι, εδώ πάλι αυτό εδώ πέρα το... Ναι, εδώ πρέπει να μας προσεχθεί. Is none, είπαμε έτσι, όχι ίσον none, is none, πρέπει να βάζουμε υποχρεωτικά.
Τώρα, συνεχίζοντας το συλλογισμό μας, σε περίπτωση τώρα που τον έχει βρει το μαθητή, σημαίνει ότι η Search Pupil by ID θα τον έχει επιστρέψει. Εντάξει, τώρα τον έχω χάσει όμως, έχω κάνει δηλαδή μια αστοχία στον κώδικα, γιατί κάλεσα τη συνάρτηση και έχασα το αποτέλεσμα. Δεν το κράτησα δηλαδή σε κάποια μεταβλητή. Οπότε πιο καλό θα ήταν να πάρω μια καινούργια μεταβλητή, να την πω Pupil και αμέσως μετά να καλέσω αυτήν τη συνάρτηση και το αποτέλεσμα να το κρατήσω σε μια μεταβλητή, έτσι. Γιατί κατάλαβα ότι σε εκείνο το σημείο δεν θα το έχω το αποτέλεσμα πια. Και τώρα βέβαια δουλεύει πολύ καλύτερα. If Pupil is none, τότε έβγαλε το μήνυμά μου. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα τυπώσουμε τον μαθητή. Εντάξει, οπότε του λέω, πάλι του βγάζω μια εκτύπωση και του λέω Pupil και αμέσως μετά πηγαίνω και καλώ πια τη συνάρτηση. Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το θέμα. Καλώ τη συνάρτηση. Δεν χρειάζεται κάθομαι να ξαναγράφω τώρα, κάνω copy-paste και βλακίες. Έχω τη συνάρτησή μου έτοιμη, τη σκοπανάω σαν όρισμα τον Pupil και όλα πηγαίνουν τέλεια. Άρα λοιπόν τώρα άμα το τρέξω θα πατήσω το print, έτσι, και αμέσως μετά θα καλέσω, θα βάλω ένα ID το οποίο να υπάρχει, θα βάλω το 1003 νομίζω υπάρχει. Και μου έχει βγάλει, α ναι βέβαια, και θα βάλω πρώτα το print λοιπόν, αμέσως μετά θα βάλω το print Pupil, αμέσως μετά θα δώσω το ID το οποίο είναι το 1003 και αυτό το οποίο κάνει είναι ότι πράγματι μου βγάλει εδώ πέρα τον πανίσχυρο μαθητή μου, τον John Wick, θα τους φάει όλους ανεξαιρέτως. Λοιπόν, αυτά που λες, αυτό εδώ το print να το φάω, έχει ξομείνει, εντάξει, να φύγει από εδώ. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι και για την πρώτη επιλογή, είναι κομψότατη και μια χαρά. Πάμε στο επόμενο, στην αναλυτική εκτύπωση όλων των μαθητών, να κατασκευάσετε νέα συνάρτηση με όνομα Print Pupil Details και στην οποία να πραγματοποιείτε εκτύπωση κάθε μαθητή με κλίση της συνάρτησης Print Pupil. Πάρα πολύ καλά, συνεπώς πάμε για μια ακόμα συνάρτηση, η οποία θα λέγεται Print Pupils Details, η οποία δεν θα παίρνει ορίσματα, θα τυπώνει όλους τους μαθητές αναλυτικά. Οπότε για κάθε ένα μαθητή στη λίστα με τους μαθητές μας θα του βγάλω μια εκτύπωση, εντάξει, να του βάλω έτσι μια γραμμή διαχωριστική μόνο θα του βάλω 15 ίσον και αμέσως μετά θα πάω και θα καλέσω τη συνάρτησή μου η οποία είναι η Print Pupil, η οποία παίρνει σαν όρισμα το Pupil και έτσι είναι γαμό της μαγκές, όπως καταλαβαίνεις η χρήση των συναρτήσεων. Να με συγχωρείς βέβαια για τη slang που χρησιμοποιώ, εντάξει, ελπίζω να έχω τη συμπαθειά σου. Και στη συνέχεια πηγαίνω και κάνω εδώ το Print Pupil Details, δεν του κοπανώ και κανένα όρισμα και νομίζω είμαστε κομπλέ. Ωραία, να το τρέξουμε πάλι αυτό εδώ, ωραία, και αμέσως μετά να κάνουμε το print και στη συνέχεια να τυπώσουμε όλους τους μαθητές. Και όπως παρατηρείς, μου έχει τυπώσει τη λίστα με τους 3 μαθητές που έχω αυτή τη στιγμή. Αμέσως μετά βγάζει και το μενού και τώρα στη συνέχεια να πάμε να υλοποιήσουμε και την τελευταία συνάρτηση, την εκτύπωση των ονομάτων, να καλείται νέα συνάρτηση με όνομα Print Pupils Names, η οποία να τυπώνει για κάθε μαθητή το όνομα, το πρώτο γράμμα του ονόματος πατρός και το επώνυμο. Print Pupils Names λοιπόν η καινούργια συνάρτηση η οποία θα κάνουμε, η οποία τώρα θα είναι Print Pupils Names. Ωραία. Και τώρα εντελώς αντίστοιχα θα κάνουμε ένα λουπάκι το οποίο θα τρέξει πάνω στα pupils και στη συνέχεια θα κάνουμε μια μορφοποιημένη εκτύπωση όπου θα τυπώσω πρώτα από το pupil το όνομα, συνεπώς έχω, πώς το λέμε τώρα αυτό, αυτό είναι το pupil name, μονά αυτά και επειδή είναι μέσα διπλά έχει αυτή την ιδιαιτερότητα του format string, αμέσως μετά αφήνω ένα κενό και στη συνέχεια θα πάρω το κενό, το αφήνω εδώ έτσι. Αφήνω το κενό και στη συνέχεια θα πάρω το father's name, το όνομα πατρός δηλαδή, έτσι το έχουμε ονομάσει πάνω, father's name. Οπότε πάμε πάλι πίσω, κάτσε τώρα γιατί μπερδεύτηκα, τη συμπάθειά σου ελπίζω να την έχω. Ψάχνω το σημείο, ναι εδώ είμαστε λοιπόν, father's name, και γι' αυτό είναι και καλύτερο, ξέρεις, αυτές οι συναρτήσεις τις οποίες έχω φτιάξει μετά, άμα τις κουρεύεις, κατάλαβες, και τις κάνεις έτσι, δεν χάνεσαι μετά. Να ανοίγεις τις συνέρσεις που θες να δουλέψεις και έτσι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Οπότε του κοπανάω εδώ το father's name, αλλά από αυτό θέλω να πάρω μόνο το πρώτο γράμμα, σωστά. Άρα θα του βάλω το 0, αυτό θα μου επιστρέψει πίσω το πρώτο γράμμα, μετά θα του βάλω και μια τελεία, μετά θα το αφήσω ένα κενό και στη συνέχεια θα πάω και θα κοπανίσω, έτσι ομοίως θα κοπανίσω το surname, το όνομα του, το επώνυμο τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν κοπανάω και το surname. Και τώρα πλέον το κωδικάκι μου και αυτή η εκδοχή του είναι πια έτοιμη.
Ωραία, συνεπώς πάμε να κάνουμε το print και να του κοπανίσουμε ένα print all pupils και δεν έβγαλε τίποτα γιατί προφανώς δεν έχω καλέσει τη συνάρτηση. Οπότε να πάρω λίγο τη συνάρτηση, να την πάω εδώ, να βάλω και τις παρενθεσούλες μου και πράγματι τώρα όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Ωραία, οπότε έχουμε εδώ το print, του κάνω ένα print και αμέσως μετά του λέω να τυπώσει όλους τους μαθητές και όπως βλέπεις μου έχει τυπώσει τους τρεις μαθητές τους οποίους έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελειώσαμε, αυτό ήταν, εντάξει. Τι κρατάμε από αυτήν την άσκηση, κρατάμε το πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κάναμε read. Φυσικά εννοείται ότι έχουμε κρατήσει ήδη το κομμάτι ότι με τις συναρτήσεις, εννοείται ότι θα χρησιμοποιούμε συναρτήσεις. Και ότι στο read γενικώς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι διαβάζουμε από τη δομή δεδομένων μας μορφοποιημένα και δίνουμε την εκτύπωση την οποία μας έχει ζητήσει ο χρήστης να κάνουμε, εντάξει. Επίσης παρατηρήσαμε ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση μέσα στα read να χρειαστεί να κάνουμε search, έτσι. Και όλα αυτά τα δομήσαμε σε συναρτήσεις. Αυτά λοιπόν με την ώρα για την άσκηση, όπως καταλαβαίνεις έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο μέρη, το update και το delete.